Η εικόνα στο δρόμο προς Ανώπολη Χερσονήσου προκαλεί τρόμο, καθώς αυτοκίνητο όχι μόνο εξετράπη της πορείας του, αλλά και έκανε βουτιά σε χαράδρα. Το αυτοκίνητο έπεσε ανήμερα του Πάσχα σε γκρεμό βάθους πολλών μέτρων, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία και το ΕΚΑΒ. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομία και επιχειρήθηκε να πέσει φως στο μυστήριο με την αναζήτηση του οδηγού του αυτοκινήτου μέσα στο πυκνό σκοτάδι, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος να έχει εγκλωβιστεί στο όχημα ή να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Με το αυτοκίνητο να έχει κατρακυλήσει για αρκετά μέτρα και μάλιστα να έχει ανατραπεί, όλοι φοβήθηκαν τα χειρότερα. Σε γκρεμό έπεσε και είδα ότι τούμπαρε κιόλας το αυτοκίνητο. Όλοι οι δρόμοι και εκεί και εδώ θέλουν να φτιάξουμε, πιστεύω. Ωστόσο, ευτυχώς, λίγο αργότερα ο 36χρονος οδηγός εντοπίστηκε σώος και αυλαβής από την αστυνομία, ενώ δεν χρειάστηκε να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, αφού φαίνεται ότι είχε τύχει βουνό και δεν είχε τραυματιστεί. Δεν χρειάστηκε καν η μεταφορά του στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ούτε φωτά έχουμε τώρα τελευταία, ούτε τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά το ίδιο είναι το έργο αυτό 30 χρόνια τώρα. Καμία ανάπτυξη εδώ, ειδικά εδώ. 10 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Είναι κρίμα. Για τους ξένους επισκέπτες πώς επικίνδυνα είναι? Πολύ, πολύ επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα ελπιστούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Πάντως, οι οδηγοί χαρακτηρίζουν το δρόμο προς Ανώπολη ένα επικίνδυνο σημείο του οδικού δικτύου με αλλεπάλληλες στροφές και χωρίς φωτισμό, στο οποίο οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα όσοι δεν γνωρίζουν καλά τους δρόμους της Κρήτης, όπως οι ξένοι επισκέπτες. Όλοι οι δρόμοι και εκεί και εδώ θέλουν να φτιάξουμε, πιστεύω. Για ξένους επισκέπτες είναι πολύ επικίνδυνα? Αρκετά, για όσους δεν ξέρουν το δρόμο, είναι αρκετά επικίνδυνο, πιστεύω. Στην περίπτωση του 36χρονου άνδρα, το όχημα του οποίου ανετράπη, στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του. Μια και βρισκόμαστε όμως στην αρχή της τουριστικής σεζόν, οι κάτοικοι της περιοχής προειδοποιούν ότι τα τροχαία ατυχήματα θα πολλαπλασιαστούν και παραμένει άγνωστο αν οι οδηγοί θα έχουν πάντα την τύχη με το μέρος τους, κινούμενοι σε δρόμους με πολλές παγίδες.